Δυστυχώς εμπλεκόμαστε και εμείς και η σχολική κοινότητα του μουσικού εμπλέκεται σε αυτή την πρωτάκουστη απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο οποίος λέει, συγγνώμη, ότι είναι πιο βολικό για εσάς και τους μαθητές και τους γονείς του μουσικού να πάνε στο κέντρο, γιατί έρχονται παιδιά από άλλες περιοχές που είναι πιο δύσκολο να ανεβαίνουν στο σώμα. Βεβαίως. Ο Σύλλογος Γονέων λοιπόν Μουσικού είχε τοποθετηθεί με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο και στην υπόθεση του πειραματικού. Οι ανάγκες των σχολικών κοινοτήτων είναι αδιανόητο να λύνονται εις βάρος άλλων σχολικών κοινοτήτων. Παρότι θεωρητικά το μουσικό σχολείο και η σχολική κοινότητα του μουσικού θα μπορούσε να βγει ωφελημένη από μία μετακίνηση, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε να παίξουμε το ρόλο του λαγού σε αυτή την υπόθεση, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να συμβεί αυτή η μετακίνηση θα πρέπει να καταργηθεί επί της ουσίας ένα λύκειο μιας τεράστιας περιοχής όπως είναι η Δημοτική Ενότητα Ακροτηρίου. Αυτή τη στιγμή αυτό που θα έπρεπε να συζητάμε είναι για το δεύτερο λύκειο στο Ακροτήρι και όχι για τη μεταφορά του μοναδικού λυκείου. Ελπίζω ότι ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας έχει έρθει από την πρώτη του μέρα σε επαφή με το τρομακτικό πρόβλημα έλλειψης σχολικής στέγης στα Χανιά και ελπίζω ότι με την ίδια ζέση με την οποία προσπαθεί να εφαρμόσει κυβερνητική πολιτική να καταστρώσει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλάνο ούτως ώστε οι ανάγκες σε σχολικές μονάδες και σε σχολικές αίθουσες στα Χανιά και η συντήρηση των ήδη υπαρχόντων να γίνουν επιτέλους πραγματικότητα.